σεισμού 9χρονου στο πρόσωπο από αεροβόλο όπλο. Είναι μια ιστορία που σοκάρισε τη τηλεφωνική μας γραμμή ο καλός συνάδελφος Παναγιώτης Τσακανίκας από το Αγρίνιο Πρέσ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πράγματι, είχαμε μια υπόθεση που έχει συζητηθεί πανελλαδικώς. Μιλάμε για τον πυροβολισμό με αεροβόλο όπλο που δέχτηκε ένα 9χρονο παιδί. Ένα παιδί Ρωμά στο χωριό Καλύβια του Αγρινίου, πολύ κοντά στο Αγρίνιο. Προχθές το επεισόδιο αυτό. Και κάτω από συνθήκες που ερευνούνται, ένα 43χρονο φέρεται να πυροβόλησε λοιπόν με το αεροβόλο όπλο και να τραυμάτισε ένα 9χρονο αγοράκι το Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Ο παιδί, να πούμε ότι μεταφέρθηκε με τραύμα στο πρόσωπο στο νοσοκομείο του Αγρινίου, από όπου και απεχώρησε μετά την λήψη πρώτων βοηθειών. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, ευτυχώς, σε ό,τι είχε να κάνει με τον τραυματισμό του. Ο 43χρονος αμέσως μετά συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράβαση νόμου περιόπλων και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Να πούμε ότι στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα τα οποία δεν ήταν δηλωμένα, μια κυνηγετική καραμπίνα, ένα δίκανο, το οποίο επίσης κατήχε παράνομα, καθώς και ένα πολεμικό τυφέκιο. Καθώς και ένα πολεμικό τυφέκιο παλαιού τύπου, ένα μήνυμα οπλοστάσιο μπορούσαμε να πούμε. Αντίθετα, το αεροβόλο όπλο δεν βρέθηκε. Ακόμη δεν έχει βρεθεί, πρέπει να πούμε. Ενώ ο φερόμενος ως δράστης, ο 43χρονος, αρνείται τις κατηγορίες. Ήταν αυτός δηλαδή ο οποίος πυροβόλησε. Το αεροβόλο δεν έχει βρεθεί. Μάλιστα, χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυριωτικών του Αγρινίου, ο φερόμενος ως δράστης, και πρόκειται να οριστεί τακτική δικάσιμος. Έχει αφηθεί ελεύθερος, πρέπει να πούμε. Α, και τώρα υπάρχει μια ανατροπή στην υπόθεση, το οποίο λένε ότι ίσως όμως ο δράστης είναι κάποιος άλλος και όχι αυτός ο οποίος συνελήφθη. Ναι, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει ο 43χρονος, ότι δεν πυροβόλησε αυτός. Αντίθετα, βέβαια, η αστυνομία έχει σημαντική στοιχογραφία σε βάρος του για παράδειγμα. Ξέρουμε για ποιο λόγο πυροβολήθηκε το παιδάκι στο πρόσωπο με το αεροβόλο. Μιλάμε για κάποιες οικογένειες Ρωμά, οι οποίες βρίσκονται στο συγκεκριμένο χωριό. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας λένε ότι το παιδί βρίσκονταν στην ιδιοκτησία του 43χρονου όταν έγινε το επεισόδιο. Γενικώς έτσι υπάρχει κάποια ένταση μερικές φορές σε αυτά τα χωριά μεταξύ Ρωμά και άλλων κατοίκων με υποθέσεις κουπών κλπ. Δεν μπορώ να ξέρω βέβαια τι ακριβώς συνέβη για να φτάσουμε βέβαια στην περίπτωση του πυροβολισμού. Αλλά συνεχίζονται οι έρευνες βέβαια από την ασφάλεια του Αγρινίου, μιας όπως είπαμε δεν έχει βρεθεί και το όπλο. Αλλά υποστηρίζει και τα δικά του αντιπλευρά του 43χρονος, ο οποίος όπως είπαμε είναι ήδη ελεύθερος και έχει οριστεί τακτική δικάσιμος για την υπόθεση αυτή. Το καλό είναι βέβαια ότι το παιδί, 9 χρονών μόλις, ευτυχώς, είναι καλύτερη σε υγεία. Από τα πυρά που δέχτηκε, ναι, ήταν ελαφρύς, αρκετά ελαφρύς ο τραυματισμός του, δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Παναγιώτη Τσακανίκα και το agrinio.gr, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σπουδαία δουλειά που κάνετε στην περιφέρεια και μας ενημερώνετε για όλα. Να είστε καλά.